Εγώ θα ήθελα να σας ακούσω βέβαια, γιατί εκτός από ευχές και εκτός από το ότι δεν έχουμε, εγώ προσωπικά δεν έχω έρθει στο επιμελητήριο, είναι όντως η πρώτη φορά, όμως οι παρεμβάσεις του κόμματος και στη Βουλή και σε όλη την Ελλάδα για τα προβλήματα της επιχειρηματικότητας και κυρίως της μικρής επιχείρησης που απασχολεί πρωτίστως, είναι και στο επίκεντρό μας και ασφαλώς θα ξέρετε ότι έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις. Δεν είμαστε από αυτούς που μιλάνε σε όλους τους τόνους και μάλιστα πολύ υποκριτικά για τη μεσαία τάξη, γιατί τώρα βλέπουμε ιδιαίτερα όσο πλησιάζουμε προς τις βουλευτικές εκλογές όλα τα πολιτικά κόμματα και η κυβέρνηση να μιλούν για τη μεσαία τάξη, ότι απευθύνονται σε αυτή, ότι φροντίζουν αυτοί και βέβαια τη διεκδικούν ως εκλογική πελατεία. Εμείς δεν έχουμε τέτοια αντίληψη, γιατί για όλους αυτούς, κατά την άποψή μας, και πιστεύω θα συμφωνήσετε μαζί μας, μεσαία τάξη δεν εννοούν τον αυτοαπασχολούμενο επαγγελματία, τον μικρό επιχειρηματία που έχει τη μικρή επιχείρηση, που τη δουλεύει βασικά μόνος του από το πρωί μέχρι το βράδυ, για να βγάλει κάποιο στοιχειώδες εισόδημα να ζήσει την οικογένειά του, που έχει βοηθητικό προσωπικό την ίδια του την οικογένεια πολλές φορές και άντε να έχει και μερικούς εργαζόμενους, 4-5 ξέρω εγώ, σαν βοηθητικό προσωπικό στην ουσία για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η μικρή επιχείρηση. Όταν αναφέρονται στη μεσαία τάξη εννοούν από τις μεσαίες προς ανώτερες και κυρίως τα μεγαθύρια του εμπορίου, τα μεγαθύρια των επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί το βλέπουμε παντού. Οι επιδοτήσεις, οι χρηματοδοτήσεις, όλο το ζεστό κρατικό χρήμα δηλαδή, από όπου και αν προέρχεται από αυτό, είτε είναι το ΕΣΠΑ, είτε είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε είναι άλλα κονδύλια, πάνε κυρίως σε μεγάλες, σε μονοπωλιακές επιχειρήσεις. Και όχι στη μικρή επιχείρηση, στον αυτοαπασχολούμενο επαγγελματία, ο οποίος βιώνει μια τραγική κατάσταση, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με όλη αυτή την οικονομική κρίση, με όλα αυτά τα προβλήματα που τώρα γίνονται και χειρότερα, γιατί η ενέργεια, για παράδειγμα, το κόστος έχει εκτιναχθεί, υπάρχει μεγάλη ακρίβεια, μεγάλες οι ανατιμήσεις, οι πρώτες ύλες είναι ακριβές για τη μικρή επιχείρηση, μαζί με όλα τα συσσωρευμένα χρέη που όσο πάνε και επιδεινώνονται, θες η εφορία, θες η τράπεζα, θες τα ασφαλιστικά, το ασφαλιστικό ταμείο κλπ. Όλα αυτά δημιουργούν μια φοβερή κατάσταση, μια ασφυκτική κατάσταση για το μικρό επιχειρηματία. Και την ίδια ώρα βέβαια πέφτει και ο τζίρος, το ξέρετε πολύ καλά αυτό, γιατί ο εργάτης, ο εργαζόμενος, ο αγρότης, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, αυτοί που είναι οι λαϊκές οικογένειες όπως λέμε, δεν πάνε να ψωνίσουν, διότι το εισόδημά τους συνεχώς συρρυκνώνεται. Μισθοί είναι πολύ χαμηλοί, υπάρχει ανεργία, υπάρχει φτώχεια, υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα των ανατιμήσεων, του ρεύματος, των καυσίμων κλπ. Και η ζωή γίνεται πολύ πιο δύσκολη. Φυσικά εσείς τα ζείτε, εμείς τα ξέρουμε, φυσικά δεν ήρθαμε εδώ για να μάθουμε τα προβλήματα, τα ξέρουμε τα προβλήματα, τα ζούμε, σε όλη την Ελλάδα είναι ίδια, αλλά για τη Λαμία θα ήθελα να πω, γιατί είναι και πρωτεύουσα της Στερεάς, είναι ένα μεγάλο αστικό κέντρο που ουσιαστικά ζει από τη μικρή επιχείρηση. Αν θέλετε, η μικρή επιχείρηση, εσείς όλοι δηλαδή που ασχολείστε εδώ στην πόλη και δουλεύετε σε αυτούς τους τομείς και σε διάφορους κλάδους, είναι αυτό που ουσιαστικά οθεί την οικονομική ζωή της πόλης. Ιδιαίτερα στην επαρχία αυτό είναι καθοριστικό. Γιατί αυτό επιδρά και στον εργάτη, είτε είναι στον ιδιωτικό τομέα, είτε στο δημόσιο, τον υπάλληλο κλπ. Επιδρά σε άλλους, αγροτική παραγωγή εδώ στον κάμπο που έχουμε, σε όλο τον νομό Φθιώτιδας κλπ. Έχουμε κάνει προτάσεις, τις ξέρετε. Μάλιστα τελευταία είχαμε πάρει πρωτοβουλίες, επειδή δεν κατατίθενταν πλέον οι προτάσεις νόμου που βάζαμε στη Βουλή, κάναμε τροπολογίες πάνω σε νομοσχέδια. Κάναμε τροπολογία, για παράδειγμα, καταθέσαμε τροπολογία για την κατάργηση του ΦΠΑ στην ενέργεια, για το ενιαίο φόρο στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, μάλλον πρώτα απ' όλα.
Και στη συνέχεια βέβαια για την κατάργηση του ενιαίου φόρου κατανάλωσης, του ΦΠΑ στην ενέργεια, στα καύσιμα, στο ρεύμα, στην ίδρυυση κλπ. Για τη 13η και 14η σύνταξη που πρέπει να δούνε να την προωθήσουν. Και βεβαίως για την απαλλαγή από τις ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες είναι τεράστιες και δεν μπορεί να τις αντέξει ο μικρός επιχειρηματίας. Να υπάρξει μια απαλλαγή, εντάξει, μπορεί και μείωση έστω, αλλά πάντως οπωσδήποτε απαλλαγή σε αυτή τη φάση. Εμείς λέμε ιδιαίτερα για τη χρονιά αυτή το 2023 να υπάρξει τέτοια απαλλαγή, γιατί η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. Δυστυχώς τα άλλα κόμματα, εντάξει, εκτός από την κυβερνητική πλειοψηφία, τη Νέα Δημοκρατία που δεν το ψήφισε και δεν το δέχτηκε καν να μπει για συζήτηση, αλλά ούτε τα άλλα κόμματα, ούτε η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ στήριξαν τις τροπολογίες αυτές, ενώ εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ ρεαλιστικές και είναι και εφικτές σήμερα και θα μπορούσαν έστω να ανακουφίσουν στοιχειωδώς τη μικρή επιχειρηματικότητα, τους αυτοαπασχολούμενους, κυρίως επαγγελματίες, εμπόρους, βιοτέχνες κλπ. Και τώρα φυσικά εμείς δεν νιώσαμε και καμία έκπληξη, ξέρετε, το περιμέναμε τη στάση τους αυτή, διότι και πριν, όταν καταθέσαμε κατά τη διάρκεια και αυτού του χρόνου και τον προηγούμενο προτάσεις νόμου και για την επαναφορά του αφορολόγητου για τους επαγγελματοβιοτέχνες, εμπόρους κλπ. Όταν καταθέσαμε προτάσεις νόμου για απαλλαγή από τα χρέη στις τράπεζες, στην εφορία κλπ. Πάλι είχαν κρατήσει τέτοια στάση. Και η Νέα Δημοκρατία δεν το έβαζε για συζήτηση, γιατί ήταν ολοκληρωμένη αυτή η πρόταση νόμου, να γίνει νόμος του κράτους δηλαδή. Δεν το έβαζε διότι δεν ήθελε, με διάφορες δικαιολογίες. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τα προηγούμενα χρόνια που ήταν κυβέρνηση το είχε βάλει, αλλά ούτε και τώρα το στήριξε. Έστω ως μειοψηφική πρόταση να μπει να ψηφιστεί και ας έπαιρνε, ξέρω εγώ, 140 ψήφους. Ας μην έπαιρνε 151 για να περάσει, έστω τουλάχιστον. Για την τιμή των όπλων που λέει ο λόγος, μια και κάνει υποτίθεται αντιπολίτες. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Και επιδεινώνει πολύ την ίδια τη ζωή και το μέλλον, το επαγγελματικό, το δικό σας. Εγώ έχω ενημερωθεί για τη Λαμία τι γίνεται, πόσα μαγαζιά έχουν κλείσει, σε ποιους κλάδους κλπ. Ή πόσα ετοιμάζονται να ξαναβάλουν λουκέτο από τη νέα χρονιά. Είναι ζητήματα, θα μου τα πείτε κι εσείς βέβαια εδώ. Φυσικά αυτό είναι ζήτημα συνολικής επιλογής. Κρατικής πολιτικής, κυβερνητικής πολιτικής, είναι να θέλεις να ενισχύσεις τη μικρή επιχείρηση. Και όχι να τη βλέπεις σαν το αποπέδι και να θες την ουσία να λες όχι, καλά πάνε στο λουκέτο, διότι πρέπει να ενισχυθεί η μεγάλη επιχείρηση. Να πάμε σε μεγάλες επενδύσεις, να πάμε και γιατί αυτή είναι δυστυχώς η γραμμή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων κομμάτων που έχουν κυβερνήσει μέχρι σήμερα, είναι σε αυτό το αστικό πλαίσιο που λέμε, αυτού του συστήματος που λένε και που είναι συνήθως yes man σε όλα. Είτε τα λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε τα λένε οι μεγάλες επιχειρήσεις, τα μονοπόλια. Αρκεί να αυτοί να έχουν το κέρδος τους εξασφαλισμένο και όχι ο εργαζόμενος λαός ή αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες.